Νερό στο κρασί της έριξε τελικά η κυβέρνηση σε κρίσιμα αιτήματα των ξενοδόχων για τον τρόπο που θα λειτουργήσουν το καλοκαίρι τα καταλύματα. Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο που έχει στη διάθεσή του το Open, σύμβαση με γιατρό θα πρέπει να διαθέτει κάθε κατάλημα που έχει περισσότερα από 50 δωμάτια. Ωστόσο, θα μπορεί να υπάρχει δυνατότητα τηλεϊατρικής. Αυτό που ικανοποίησε τους ξενοδόχους είναι ότι τα εστιατόρια θα λειτουργούν χωρίς ειδικούς περιορισμούς σε σχέση με το ότι ισχύει κανονικά με την εστίαση. Ενώ θα υπάρχουν κανονικά μπουφέδες χωρίς πλεξιγκλάς. Οι τουρίστες θα δουν τις αλλαγές από την πρώτη στιγμή που θα φτάσουν στο ξενοδοχείο. Το check-in θα γίνεται αργότερα από τις 3 το μεσημέρι και μετά, ενώ το check-out το αργότερο μέχρι τις 11 το πρωί. Συνίσταται το check-in και το check-out να γίνεται ηλεκτρονικά και όχι στη ρεσεψιόν, όπου θα υπάρχει προαιρετικά plexiglass. Μάλιστα, θα υπάρχει και επιδαπέδια σήμανση για απόσταση 2 μέτρων ανά πελάτη. Υπάρχει δυνατότητα όμως το check-in να γίνεται και σε εξωτερικό χώρο. Απαγορεύονται εσωτερικές πισίνες, ενώ κανονικά θα λειτουργήσουν εξωτερικές πισίνες και τα σπα. Στις πισίνες θα επιτρέπεται ένα άτομο ανά 2,5 τετραγωνικά, ενώ θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του χλωρίου κάθε 4 ώρες. Οι ξαπλώστερες που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες της πισίνας θα πρέπει να έχουν απόσταση 2 μέτρα μία με την άλλη, ενώ κάθε φορά που αλλάζει ο πελάτης θα πρέπει να γίνεται απολίμανση σε καθίσματα τραπέζια, ακόμα και στον τιμοκατάλογο που βρίσκεται σε κάθε τραπέζι. Πιο μακριά θα είναι οι ξαπλώστερες στις παραλίες. Η απόσταση ανεβαίνει στα 3 μέτρα, ενώ δεν θα πρέπει να βάζουμε πετσέτες ή ψάθες στο έδαφος ανάμεσα στις ομπρέλες που δεν ανήκουν στην ίδια παρέα. Στα δωμάτια των ξενοδοχείων, οι πετσέτες και τα σεντόνια δεν θα αλλάζουν καθημερινά, παρά μόνο αν το ζητήσει ο πελάτης. Ενώ το δωμάτιο δεν θα καθαρίζεται συχνά κατά τη διάρκεια της διαμονής. Κλιματισμός θα υπάρχει κανονικά και θα παραμένει ανοιχτός ακόμα και αν τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Ένταση υπήρξε έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπου συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι του τουρισμού και του επισητισμού. Αφού δεν κατάφεραν να συναντηθούν με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, εισέβαλαν στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η ένταση έληξε όταν οι εργαζόμενοι δέχθηκαν ένα τηλεφώνημα από τον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Ναι. Ζητούν να διασφαλιστεί το εισόδημα των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στον επισητισμό και να επαναπροσληφθούν όλοι οι εποχικοί υπάλληλοι.